Είναι ευρέω γνωστό πω το να χάσετε μερικά κιλά δεν είναι πάντα μια επιλογή, καθώ το υπερβολικό βάρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ευεξία σα. Δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζετε τα προειδοποιητικά σημάδια, αναφέρει στο itdis.com, ο Mike Bowl, διευθυντή ιατρικού περιεχομένου εκπαίδευση στο ARO και εξηγεί: Η κινητήρια δύναμη πίσω από την απώλεια βάρου βασίζεται στην εμφάνιση και πόσο καλά σα ταιριάζουν τα ρούχα, για να καθορίσουν αν είναι καιρό να αρχίσετε να χάνετε βάρο. Αλλά το υπερβολικό βάρος είναι επίση ένα παράγοντα κινδύνου για πολλέ ασθένειε. Ιατρικά, υπάρχουν αρκετά προειδοποιητικά σημάδια που σα λένε ότι ήρθε η ώρα να χάσετε βάρος. Ο γιατρό σα θα σα βοηθήσει και είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τι εργαστηριακές εξετάσει σα. Η γνώση των επικίνδυνων συμπτωμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη για να παρατηρήσετε τα προβλήματα πρωτού εκδηλωθούν. Έχει υψηλή αρτηριακή πίεση. Μία από τι πιο συχνέ χρόνιε παθήσει των υπέρβαρων ατόμων είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση. Αυτή η κατάσταση σα θέτει σε κίνδυνο για εγκεφαλικό, καρδιακή νόσο, νεφρική νόσο και πολλά άλλα. Ο Δ. Μπόου λέει: Ενώ υπάρχουν πολλά φάρμακα που μπορείτε να πάρετε για τη θεραπεία τη υψηλή αρτηριακή πίεση, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνετε για να τη διαχειριστείτε είναι να χάσετε βάρο. Έτσι, εάν ο γιατρό σα πει ότι η αρτηριακή σα πίεση είναι υψηλή, είναι καιρό να ξεκινήσετε τη δίαιτα και να κάνετε περισσότερη άσκηση. Υψηλή χολυστερόλη ή προδιαβήτη. Ένα άλλο λόγο για τον οποίο οι εξετάσει είναι σημαντικέ είναι ότι ο γιατρό σα μπορεί να καθορίσει αν χρειάζεστε αιματολογική εξέταση που μπορεί να υποδεικνύει η προδιαβήτη, διαβήτη και υψηλή χολυστερόλη. Ο διαβήτη και η υψηλή χολυστερόλη είναι σοβαρέ χρόνιε ασθένειε που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα νεφρά, τα νεύρα και τα μάτια σα, μαζί με ασθένειε του αίματο και των καρδιακών αγκύων. Τα καλά νέα είναι πω και οι δύο καταστάσει υγεία μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, τουλάχιστον εν μέρη, με τη μείωση των περιττών κιλών. Αν ο γιατρό σα πει ότι η χολυστερόλη σα είναι υψηλή ή ότι έχετε διαβήτη ή προδιαβήτη, ήρθε η ώρα να χάσετε βάρο, λέει ο Δόκτωρ Μπολ. Προχαλίζει τη νύχτα. Σύμφωνα με τον Δόκτωρ Μπολ, η υπνική άπνοια είναι μια ιατρική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διαταραχή τη αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου και ένα από του μεγαλύτερου παράγοντε κινδύνου είναι το υπερβολικό βάρο. Επίση αυξάνει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών όπω η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτη. Νιώθει πόνο από την υπερβολική πίεση που ασκείται στο σώμα. Ο Δ. Μπόουλ επισημαίνει: Το υπερβολικό βάρο εξορισμού σα κάνει πιο βαρύ, γεγονό που επιβαρύνει περισσότερο το σώμα. Υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στι αρθρώσει και τη σπονδυλική στήλη και οι μύε σα πρέπει να εργαστούν σκληρότερα για να διατηρήσουν τη στάση σα και να κινήσουν το σώμα σα γύρω. Ω αποτέλεσμα, το υπερβολικό βάρο μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στα γόνατα, είτε στο κάτω μέρο τη πλάτη ή αλλού. Κάθε νέο πόνο για τον οποίο δεν είστε σίγουροι θα πρέπει να συζητηθεί με τον γιατρό, αλλά εάν πιστεύετε ότι μπορεί να σχετίζεται με το βάρο σα, ήρθε η ώρα να χάσετε μερικά κιλά. Δυσκολεύεστε να εκτελείτε καθημερινέ εργασίε. Ο Δ. Μπολ προειδοποιεί. Αν διαπιστώσετε ότι γίνεται πιο δύσκολο να περπατήσετε μεγάλε αποστάσει ή να ανεβαίνετε τι σκάλε χωρί να σα κόβεται η αναπνοή, ήρθε η ώρα να καταλάβετε εάν το υπερβολικό βάρο είναι η αιτία.